πάτη θα ρωτήσουμε για την ομορφιά σας και κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Μαζί μας η Πόπη και η Ξένια και η Μαρία, το μοντέλο μας το τυχερό, που θα φύγει από εδώ με ένα μάτι με βλεφαρίδα όπως τη Σαρωστό και τις... Ποια είναι η πιο καλή, πιο όμορφη τώρα. Η κύρα Νάικλι μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Και Σαρλή Θερόν. Και ναι, ωραία. Είναι μια τεχνική η οποία θα μας χαρίσει όμορφες βλεφαρίδες, πλούσιες βλεφαρίδες, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως παίρνει στις περίπου ένα μήνα, αλλά πάντα εξαρτάται με τη σωστή συντήρηση που πρέπει να κάνει και ο πελάτης στο σπίτι, αλλά και κοντά μας στο Ινστιτούτο, μπορεί να πάρει μέχρι και δύο μήνες. Μέχρι και δύο μήνες. Mm-hmm. Συντήρηση κάθε πόσο. Η συντήρηση γίνεται στις τρεις εβδομάδες. Θέλετε να μετακινηθώ για να δείξουμε πώς δουλεύει η Ξένια. Ωραία. Βλέπουμε πώς δουλεύει η Ξένια. Πόπι, θα χαρίσουμε κάποιο δώρο για τις φίλες τηλεθεατρίας. Βεβαίως. Έχουμε φέρει και τη μέθοδο αυτή με την επέκταση και ενίσχυση φυσικής βλεφαρίδας. Και επίσης χαρίζουμε και δεύτερο δώρο που είναι έναν gel manicure από το Ινστιτούτο μας. Δηλαδή, δύο τηλεθεατρίες μας θα χαρίσουν περιποίησης δώρο ομορφιάς από εσάς, μία τοποθέτηση βλεφαρίδων και μία φροντίδα των χεριών. Ναι. Πάρτε μας τώρα, φίλες μου αγαπημένες, 77-77-10-88, για να διεκδικήσετε τα δώρα μας. Δείχνουμε πώς δουλεύει η Ξένια, οπότε θέλεις να μας εξηγήσεις ακριβώς ποια είναι η ιδιαιτερότητα της τεχνικής. Βεβαίως, να πούμε ότι αυτή η μέθοδος είναι η επέκταση και η ενίσχυση φυσικής βλεφαρίδας, για το λόγο ότι λίγες γυναίκες είμαστε πρικισμένες με μεγάλες και καμπυλωτές βλεφαρίδες, και αφού το βλέμμα είναι πολύ σημαντικό στη γυναίκα, γιατί τονίζει τη θηλυκότητά μας, το περίγραμμα των ματιών και γενικά δίνει έμφαση στα μάτια, βρέθηκε αυτή η μέθοδος για να δώσουμε πιο έντονο βλέμμα. Αυτή η μέθοδος υπάρχει από το 90, ξεκίνησε από την Ιαπωνία, λόγω του ότι υπήρχε έντονα η ανάγκη για πιο πυκνές και μεγάλες βλεφαρίδες. Όπως βλέπετε, είναι φυσική τρίχα και μπαίνει στη δική μας τη βλεφαρίδα. Πάει μαζί με την τριχούλα την δική μας, μαζί, και να πούμε για τη γόμα, ότι... Αυτή η γόμα είναι ειδική, έτσι, και είναι ακριβή η γόμα, γι' αυτό πρέπει να δίνουμε ένα έμφαση στο να μπαίνουν σωστά υλικά, γιατί είναι τα μάτια, οπότε τα μάτια τα προσέχουμε πάρα πολύ. Και αυτή η γόμα βοηθά στο να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Επίσης, να πούμε ότι δίνουμε κάποια tips στους πελάτες, τι να αποφεύγουν μετά από αυτή την εφαρμογή. Είναι πολύ απλά, δηλαδή να αποφεύγουμε την επαφή με το νερό για τις υπόλοιπες 8 ώρες της ίδιας μέρας, να αποφεύγουμε τους ατμούς, τις σάουνες και γενικά τα μάσκαρα τα οποία είναι waterproof. Και θα αφαιρεθούν δύσκολα ποτέ από τα βλεφαρίδες. Ναι, και δεν θέλουμε το τρίψιμο, δεν θέλουμε το έντονο τρίψιμο. Επίσης, να πούμε ότι συστήνουμε το eye makeup remover να είναι oil free, δηλαδή χωρίς λάδι, για να αποφεύγουμε το να έχουμε απώλεια στις... Α, το λάδι βοηθά, δηλαδή να ξεκολλήσει. Να ξεκολλήσει. Ενώ γίνεται κανονικά το να δρώσουμε, το να πλύνουμε τα μάτια μας, τα πάντα κανονικά, αλλά αποφεύγουμε το λάδι. Είναι αντιαλλεργική η γόμα που τα χρησιμοποιήσατε. Λοιπόν, είναι σημαντικό επειδή πολλές φορές έχουν προκύψει αλλεργίες στα μάτια. Θες να μιλήσεις, Ξένια μου? Ναι, απλά αυτή η γόμα είναι πιο δυνατή. Η υποαλλεργική υπάρχει και αυτή, αλλά είναι λίγο πιο αδύνατη από την κανονική. Αυτό που συστήνουμε είναι να βάζουμε τις βλεφαρίδες και αν η κοπέλα νιώσει ότι αν τρέχει συνέχεια το μάτι, αν έχει κοκκινίλα, φαγούρα και διάφορα συμπτώματα αλλεργίας, συστήνουμε την επόμενη μέρα να επιστρέψει στο Ινστιτούτο και να κάνουμε ολική αφαίρεση της βλεφαρίδας. Απλά δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίζει ότι είναι αλλεργικός πριν τοποθέτηση. Μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ πρώτα, δηλαδή να έρθει μια μέρα, να βάλουμε μία-δύο, να το ελέγξουμε ότι είμαστε εντάξει και μετά να κάνουμε full εφαρμογή. Και γι' αυτόν το λόγο αποφεύγουμε να βάζουμε σε γυναίκες που είναι έγκυες, που δεν έχουν ξαναβάλει συγκεκριμένες βλεφαρίδες, γιατί σε περίπτωση αλλεργίας δεν θα μπορεί να πάρει οτιδήποτε. Αυτό είναι σημαντικό.
πρέπει να λέμε πάντα τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα στους πελάτες σας, για να μην προκύψουν μετά περιστατικά που θα σας βάλουν και εσάς σε δυσκολίες. Αλλά θα ταλαιπωρηθεί και η γυναίκα η οποία ήθελε να γίνει πιο όμορφη και στο τέλος δημιουργήθηκαν προβλήματα. Προσοχή και έλεγχος πριν την τοποθέτηση οτιδήποτε υλικό πάνω στο, στο δέρμα μας. Όπως επίσης και γυναίκες οι οποίες έχουν κλειστοφοβία, που δεν αντέχουν σχεδόν 2 ώρες ξαπλωμένες για να γίνει αυτή η εφαρμογή. 2 ώρες την πρώτη φορά χρειάζεται. Ναι, είναι 1,5 με 2 ώρες για ολοκληρωμένη εφαρμογή, για ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αποφεύγουμε επίσης σε κοπέλες οι οποίες έχουν έρπη πάνω σε μάτι ή οποιαδήποτε άλλη αλλεργία. Από όταν συστήνεται πρώτα φαρμακευτική αγωγή από το γιατρό και μετά γίνεται εφαρμογή. Είναι λογικό αυτό. Για το καλοκαίρι τώρα που θα βάλουμε και την αντιλιακή μας και βάζουμε και τα θυμαρινά τις κρέμες μας, τι γίνεται εκεί? Να πούμε ότι αποφεύγουμε την κρέμα πολύ κοντά στο βλέφαρο. Το μόνο περιοριστικό, τίποτα άλλο. Στο προηγούμενο που είπαμε για το τεστ που κάνουμε, επειδή είναι μια θεραπεία εισαγωγικά που την προτιμάνε πολλές νύφες, συνήθως συστήνουμε να έρχονται όχι ένα μήνα πριν το γάμο, να δούμε ότι είναι όλα εντάξει, δεν έχει βγάλει αλλεργία το μάτι και να γίνει η συντήρηση σωστά πριν το γάμο. Δηλαδή φροντίστε αυτή τη διαδικασία πολύ πριν από την ημέρα του γάμου σας για να αποφύγετε κάποια... κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκύψει ίσως είτε από τη βόμα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να πειράξει τα μάτια. Είναι και ευαίσθητη περιοχή τα μάτια. Πάντα. Όταν γίνεται συντήρηση, κάθε 3 εβδομάδες μας είπατε και χρειάζεται και η γυναίκα προσέχει τα λοιπά, μένει απάντα δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα. Έρχεται και κάνει κάποιες 3 εβδομάδες την συντήρηση της και συνεχίζει και έχει αυτές τις βλεφαρίδες. Όσο το συντηράμε, όσο καλύτερα το συντηράς, στις 3 εβδομάδες χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο. Απλά για να γεμίσουμε λίγα κενά κάποιες που μπορεί να έχουν φύγει και διατηρείται το αποτέλεσμα. Στην συντήρηση πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, επειδή είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο? Πολύ πιο λίγη. Ανάλογα με τη φροντίδα που είναι πολύ πιο λίγη. Και τη ζημιά που έχει προκληθεί. Ναι, αν έχουν πέσει ελάχιστες μπορεί και μέσα ένα μισάωρο να είναι... 40 λεπτό κάπου εκεί. Ωραία. Να πούμε τώρα το άλλο βασικό για την εποχή μας. Πόσο περίπου στοιχίζει η πρώτη τοποθέτηση και μετά η συντήρηση? Να πούμε ότι η πρώτη τοποθέτηση στοιχίζει 60 ευρώ και μετά η συντήρηση είναι στα 30. Κάθε φορά, κάθε 3 εβδομάδες, 30 ευρώ. Μπορεί και 4, εξαρτάται πόση φροντίδα την κάνει και η ίδια στο σπίτι. Κάθε 3 εβδομάδες να έρθει. Από ποια ηλικία μπορεί κάποια γυναίκα να έρθει να κάνει μια τοποθέτηση, επειδή και οι νεαρές τα ήθελαν, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο περιορισμό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περιορισμό. Σίγουρα όχι μαθήτριες. Δεν το θεωρούμε εμείς σωστό να βάλουμε σε μαθήτριες. Αλλά μια κοπέλα φοιτήτρια, είτε πιο μεγάλη, ό,τι ηλικία και να είναι. Θέλει να έχει ωραίο και έντονο βλέμμα. Και να πούμε ότι με αυτή τη μέθοδο αποφεύγουμε και τα μάσκαρα. Δεν χρειάζεται η κοπέλα να χρησιμοποιήσει μάσκαρα. Επιπρόσθετο μάσκαρα. Ναι, δεν χρειάζεται καθόλου. Και άβα αυτή έχει ωραίο και έντονο βλέμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες πρακτικές και τεχνικές όσο αφορά τώρα την τοποθέτηση και διακοσμητικών στοιχείων. Ας πούμε, υπάρχουν και εκείνα με τα στρασάκια. Για την ημέρα του γάμου το κάνετε και εσείς αυτό? Πολύ λίγες κοπέλες το ζητάνε. Είναι πιο εξή. Ναι, προτιμάνε απλά το έντονο αποτέλεσμα, πολύ έντονο πάνω στη βλεφαρίδα και με μια σκιά ή κάτι κάνουμε το πιο έντονο βλέμμα. Να πούμε ότι συνήθως συστήνουμε στην πελάτησα να είναι πιο φυσική, να είναι πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Να μην είναι βαριφορτωμένο το μάτι και να φαίνεται από ένα χιλιόμετρο ότι έχει κάνει το ποτέ. Ναι, δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι το πιο φυσικό είναι και το πιο ωραίο πάντα. Μόνο στο πάνω βλέφαρο γίνεται η τοποθέτηση ή στο κάτω? Ναι. Μόνο στο πάνω. Στο πάνω, ναι. Επειδή μετά στο κάτω μπορεί να γίνει εκείνο το αποτέλεσμα το ψεύτικο. Το ψεύτικο και λυπημένο να είναι το μάτι. Καλύτερα να προσθέτουμε λίγη μάσκαρα στο κάτω και να αφήνουμε το πάνω, όπως είναι. Λοιπόν, έχουμε αριθμό που μπορούμε να δώσουμε για να διαλέξουμε τις... από το 1 μέχρι το 9, 2 αριθμούς. Το 4. Το 4 και... και το 8. 4 και 8. Να μου πείτε τα ονόματα. Η πρώτη μας νικήτρια είναι η Γιαννούλα Νεστορίδου και κερδίζει την τοποθέτηση βλεφαρίδα. Και ωραία. Την άλλη μας την κυρία είναι Αφροδίτη Φίλιππου και κερδίζει την περιποίηση gel manicure. Ναι, χεριών και νυχιών. Μιμόνιμο gel manicure.
Λοιπόν, για τις υπόλοιπες κυρίες που θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σας, από το τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να πάρετε τα τηλέφωνα της Πόπης και της Ξένιας για να ενημερωθείτε. Είναι μια διαδικασία που θέλει λίγο χρόνο, χρήματα όχι και τόσο πολλά. Ναι. Μπορεί κάποια γυναίκα η οποία θέλει και έχει ανάγκη, επειδή πρέπει να έχει και ανάγκη. Υπάρχει και πρόβλημα. Υπάρχει ναι. πρόβλημα. Mm-hmm. Μπορεί να, να διαθέσει κάποια χρήματα για αυτή την διαδικασία. Κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Τυχερή μας εδώ, θα φύγει σε λίγο πιο όμορφη από ποτέ. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί όμως, 9.30 ώρα, να είστε όλοι εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο.